Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Πάμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τους κυρίους. Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Θεοχαρόπουλο. Κύριε Θεοχαρόπουλο, νωρίτερα ο κύριος Πανάκης είπε ότι εσείς ανοίξατε την πόρτα στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Και είναι αλήθεια. Ότι εσείς ανοίξατε την πόρτα στην άρση της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Είχατε και αυτόν τον ενδιαφέροντα, όχι εσείς, ο κύριος Φάμελος, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα στη Βουλή με τον κύριο Σκυλακάκη, ο οποίος αναγκάστηκε να ανασκευάσει τα όσα είπε για το πότε τελικά έγινε ο πληστηριασμός της κυρίας, του σπιτιού της κυρίας Κολοβού. Τι απαντάτε στον κόσμο ο οποίος λέει ότι επί ΣΥΡΙΖΑ σταμάτησε η προστασία πρώτης κατοικίας? Να βάλουμε τα πράγματα στην πραγματική διάσταση. Να τα βάλετε σε δύο λεπτά στην πραγματική διάσταση. Ακριβώς, δεν θα είμαι πολύ σύντομος. Κοιτάξτε, εγώ τη Δευτέρα το πρωί ήμουνα στο σπίτι της Ιωάννας Κολοβού, οπότε έζησα όλη την κατάσταση την ώρα που συνέβαινε. Και πρόκειται για μια χαμηλοσυνταξιούχο, μια που συζητάμε για συντάξεις και συνταξιούχους, μια χαμηλοσυνταξιούχο, η οποία μάλιστα είναι και μονογονική οικογένεια με αποδεδειγμένη κοινωνική ευαλωτότητα, και ζήσαμε την κοινωνική αθλειότητα και αγριότητα που μπορεί να υπάρξει αυτή τη στιγμή επί της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Τα έχουμε δει μόνο στην Ισπανία του Ραχόη. Τέτοιες εικόνες με ηλεκτρικά πριόνια, με το να πετάνε έξω τους ανθρώπους, με απίστευτες συμπεριφορές δικαστικών επιμελητών, και η αστυνομία αντί να προστατεύει τον πολίτη όπως είναι ο ρόλος να κάνει αυτά τα οποία κάνει, δεν τα έχουμε ξαναζήσει. Και εγώ δεν θέλω αυτή να είναι η κανονικότητα της χώρας μας. Πρώτον. Δεύτερο στοιχείο. Σε σχέση με το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι προστασία της πρώτης κατοικίας υπήρχε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό εξάλλου πολλοί υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας λέγαν το 19 ότι τη δίνουν παράταση για ένα έτος μέχρι το 2020. Και το 2020 με τον πτωχευτικό κώδικα έχει, από εκεί και μετά έχει αρθεί πλήρως η προστασία της πρώτης κατοικίας. Με αποτέλεσμα, γι' αυτό καταθέσαμε και πρόταση μομφής, το μεγαλύτερο κοινοβουλευτικό διάβημα που μπορούσαμε να κάνουμε και συζήτηση μέσα στη Βουλή. Γι' αυτό το οποίο έφερε η κυβέρνηση Μητσοτάκη το 2020. Αυτά είναι δεδομένα, όσο και να προσπαθήσουν να αντιστρέψουν την πραγματικότητα. Αν και θέλω να είμαι ειλικρινής, παρακολουθώ το κυβερνητικό εκπρόσωπο, η αμηχανία αλλάζει κάθε μία μέρα στάση σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα. Βλέπω διαρροές ότι τώρα σκέφτονται να ξαναλλάξουν και μήπως να προστατεύσουν μετά από αυτό που έχει γίνει. Καταλαβαίνω ότι βρέθηκαν σε μία τρομερή αμηχανία από αυτό που αποκαλύφθηκε. Αυτό το οποίο έγινε τη Δευτέρα. Το πρώτο. Το δεύτερο που θέλω να. Γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο και θέλω σας να το συμπεριλάβω. Είπαν υποκριτές όμως. Εντάξει. Τι, εδώ, πραγματικά. Είπαν υποκριτή τον κύριο Τσίπρα που επισκέφθηκε την κυρία Ξαναλέω. Κολοβού. Είναι άλλο το θέμα των Πάση γενικών πληστηριασμών και άλλο το θέμα της πρώτης κατοικίας. Και πρέπει αυτά να γίνουν ξεκάθαρα και να είναι καθαρά στον κόσμο το τι συμβαίνει σήμερα. Σήμερα έχουμε 43.000 πληστηριασμούς αυτό το έτος, πολλοί εκ των οποίων είναι της πρώτης κατοικίας, διότι πλέον δεν υπάρχει προστασία που υπήρχε όλα τα χρόνια. Δεν λέω εγώ, δεν θα σας πω. Από το 10 και μετά, όλα τα χρόνια αυτής της κρίσης, υπήρχε ένα σύστημα το οποίο μπορούσε να προστατευτεί μέχρι και το 2020. Με τις διακρίσεις, τις διαφορές του υπήρχε. Τώρα, σε σχέση, επειδή δεν ξέρω αν θα έχω και άλλη τοποθέτηση, θέλω να πω ότι αυτό συνδυάζεται, αυτό το θέμα οικονομίας, αυτό το θέμα χειρισμού της κυβέρνησης και του τρόπου που αντιμετωπίζει τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Και ξέρετε κάτι, μπούκαναν στο σπίτι, λες και ήταν ποινικός, λες και ήταν τρομοκράτης. Αν το βλέπατε τι συνέβαινε το πρωί που ήμασταν εκεί. Την και εμείς, είδαμε, ναι. Και προσπαθούσαμε με τον κύριο. Να πω την αλήθεια, δεν ήμασταν μόνοι μας, με τον κύριο Καρσιώτη από τον Κουκουέ. Ήμουνα και προσπαθούσαμε να σταματήσουμε Παίξαμε αυτή τη διαδικασία. Και το απόσπασμα που ο κύριος Κατσότης κάνει το χαμούλι του. Σταματήσαμε αυτή τη διαδικασία. Προσπαθήσαμε να σταματήσουμε και τη σταματήσαμε. Αλλά αυτό καταλαβαίνετε ότι μπορεί να συμβεί σε πόσες άλλες περιπτώσεις αυτή τη στιγμή. Άρα εδώ είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι, και το βάζω και σε αυτή την τοποθέτηση. Κύριε Θεοχαρόπουλε, είναι, αυτό σχετίζεται όλα αυτά και με τα ζητήματα δημοκρατίας. Διότι αυτή η κυβέρνηση αυτά τα δύο χρόνια τη μέθοδο παρακολουθήσεις της είχε ως μέθοδο διακυβέρνησης. Παρακολουθούσε εντός κυβέρνησης, εκτός κυβέρνησης τα πάντα και όλους, με Predator, με ΙΠ, με ενιαίο κέντρο παρακολουθήσεων, με αρχηγό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο λόγος που τα έκανε όλα αυτά είναι για να μπορεί να κάνει στη συνέχεια όλες αυτές τις πολιτικές της ελεύθερα. Μάλιστα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτά συνδέονται. Το έλλειμμα δημοκρατίας έχει ως αποτέλεσμα, μάλιστα, το έλλειμμα κοινωνικής δικαιοσύνης σήμερα. Κύριε Τζίμα, θέλω να έρθω σε εσάς. Εσείς είστε υπέρ της οριζόντιας προστασίας της πρώτης κατοικίας. Εδώ δεν την έχουμε. Εσείς λέτε ότι φταίνε και οι προηγούμενοι που άνοιξαν το δρόμο, παρότι οι προηγούμενοι λένε ότι δεν τον άνοιξαν και η λαϊκή πρώτη κατοικία προστατευόταν. Κοιτάξτε να δείτε, ένα, πώς να το πούμε έτσι, ένα προσωρινό μέτρο σε ορισμένες χρονικές φάσεις προστασίας πρώτης κατοικίας μπορεί κατά περιόδους από διάφορες κυβερνήσεις να εφαρμόζεται. Ωστόσο,
υπάρχει μια σωρία νομοθετημάτων που διαμορφώνουν ένα υπόστρωμα στο οποίο σήμερα ανθίζουν όλα τα λουλούδια. Δείτε ένα παράδειγμα. Την έννοια του συνεργάσιμου δανειολήπτη την έχετε υπόψη σας. Mm-hmm. Την εισήγαγε ο κύριος Σταθάκης στο νόμο Κατσέλη, όπου με βάση αυτή, αν ο φιλέτης δεν μπορεί να πληρώσει, να το πω έτσι λίγο χοντροκομμένα για να μην χάνουμε χρόνο, τα ίδια ποσά από τα οποία ο κάθε κόρακας, να το πούμε έτσι, που θα ξαμοληθεί να φάει το σπίτι, θα βγάλει από τον πληστηριασμό, δεν υπάρχει καμία προστασία. Ναι. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα παζλ, ένα μοσαϊκό νόμων και παραγράφων στους νόμους που έχουν ψηφιστεί, που έχει διαμορφώσει τη σημερινή κατάσταση. Και για να πούμε και το λόγο του άλυθες, εμείς όπως ξέρετε έχουμε καταγγείλει τη συγκεκριμένη διαδικασία και την χρονική περίοδο των μνημονίων. Τουλάχιστον όμως μετά το 2015 έχουμε δύο μεταμνημονιακές κυβερνήσεις. Και μάλιστα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν κάνω λάθος, αν εξαιρέσουμε ίσως τον πρώτο χρόνο, ήταν σε συνθήκες ανάκαμψης. Που είχε όλο το περιθώριο αυτά τα 4,5 χρόνια διακυβέρνηση. Αποφασίστε όμως πέμπτο μνημόνιο ή τέταρτο ή ανάκαμψη. Έφερε και το τρίτο μνημόνιο, ναι. Αλλά αφού τέλος πάντων λέει ότι είναι υπέρ της προστασίας πρώτης κατοικίας, είχε 4,5 χρόνια να θεσμοθετήσει. Εγώ θα ήθελα να κρατήσουμε το εξής, πέραν την εικόνα του κ. Κατσότη ή όσων παρευρήθηκαν εκεί το πρωί. Ναι. Θέλουμε να κρατήσουμε την εικόνα των εκατοντάδων ανθρώπων που βρέθηκαν το απόγευμα. Στην περιοχή εκεί πέρα, οι οποίοι πραγματικά όχι μόνο ταρακούνησαν τα νερά. Δημοσκόπηση, τι είπαμε λοιπόν, πριν. Έτσι είναι, αλλά δείχνει, μάλιστα, για να κλείσω και με μια νότα αισιοδοξίας από τη δική μας την πλευρά, ότι ο κόσμος ο οποίος κινητοποιείται για τα δίκαια του, κερδίζει, για να υπερασπίσει τα εισοδήματά του, νικάει, κερδίζει. Mm-hmm. Μπορεί να κερδίσει, μάλιστα, μπορεί να έχει αποτελέσματα και όσο μαζικοποιείται ο αγώνας του, μπορεί όχι μόνο να υψώσει ασπίδα απέναντι στην επίθεση που δέχεται σήμερα, αλλά να ανοίξει και έναν δρόμο να ζήσει και καλύτερα. Γιατί το θέμα δεν είναι μόνο να αποκρούμε τις μπάλες, μιας που είμαστε και σε περίοδο Μουντιάλ, αλλά να βελτιωθεί και η ποιότητα ζωής που έχει καταρακωθεί με όλες τις αντιλαϊκές πολιτικές που εφαρμόστηκαν ειδικά τα τελευταία χρόνια. Κύριε Σπανάκη, έχω 20 δευτερόλεπτα να σας ρωτήσω αν σκοπεύετε να βελτιώσετε τον πτωχευτικό κώδικα που περάσατε το Σεπτέμβριο του 20. Εγώ θα σας δώσω δύο νούμερα, κυρία Γιαμαλή. Πρώτα απ' όλα, θέλω να σας πω ότι επί ΣΥΡΙΖΑ είχαμε 3.000 ρυθμίσεις δανείων και επί Νέας Δημοκρατίας έχουμε πάνω από 560.000 ρυθμίσεις δανείων. Αυτή είναι η διαφορά μας με το ΣΥΡΙΖΑ. Ένα. Δύο. Να θυμίσω στον κύριο Θεοχαρόπουλο ότι το 2018 έγιναν 17.125 πληστηριασμοί και το 2019 προέβλεπε το πρόγραμμα επιμερών ΣΥΡΙΖΑ 18.241 πληστηριασμού. Σας μιλάω τόση ώρα για την πρώτη κατηγορία. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει τη λέξη πρώτη κατηγορία. Η προστασία τη πρώτη κατηγορία. Την πρώτη κατηγορία. Γιατί αλλάζει το θέμα. Καταργήθηκε οριζόντια το 2019. Και τότε εσείς την παρατείνατε. Οι υπουργοί σας λέγανε παρατείνω την πρώτη κατηγορία. Με νόμο δικό σας. Και να σας πω και κάτι άλλο. Τον κώδικα ίσπραξης δημοσίων που φέραμε, που ήμουν εισηγητής, προβλέπεται προστασία της πρώτης κατοικίας. Τώρα, προβλέπετε προστασία της πρώτης κατοικίας. Αυτό είναι καινούργιο. Αυτό είναι καινούργιο. Και διαφωνήσαμε και με τον Τρίφα. Ευχαριστώ, κύριε. Αλλά τελικά επαληθεύτηκε και είχα δίκιο. Ευχαριστώ, κύριε. Ευχαριστώ τον κύριο Βασίλη Σπανάκη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, εκλέγεται στα νότια της Β', τον κύριο Θανάση Χαρόπουλο, διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, πολιτεύεται στα νότια της Β'. Σε άλλο κόμμα από ότι ο κύριος Σπανάκης και τον κύριο Θανάση Τζίμα, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Ευχαριστώ και τους τρεις κυρίους. Καλό βράδυ και τώρα σας παρακαλώ ένα διπλό με τον κύριο Ξανθάκη. Ορίστε. Μέχρι να έρθει κοντά μας ο κύριος Φαραντούρης να πούμε για τη Σύνοδο των Υπουργών Ενέργειας. Αυτό θα μας τα πει. Πώς θα ξεφραγιαστούμε. Εγώ τι να σας πω. Εντάξει, βγήκε η κυρία Μέρκελ και είπε ότι ρε παιδί μου δεν είχε τόσο τέλος κουράγιο να διαπραγματευτεί με τον κύριο Πούτιν. Αλλά θέλω να πάμε στα άλλα, στα δικά μας. Αυτά τα κουράγια μας φάγανε. Τώρα είπες εσύ ότι είναι δημοσκόπηση αυτό που συνέβη. Ναι, είναι δημοσκόπηση. Προχθές τα Ηλίσια. Ναι, αλλά έρχονται και άλλες δημοσκοπήσεις. Καλά κάνουν, ο καθένας στη δουλειά του. Πάλς, τώρα ήταν. Τι ήταν η δημοσκόπηση για το Μέγκα. Μέγκα, τέλος πάντων. Να πω ένα ανεκδοτάκι. Παρακαλώ. Μια φορά και έναν καιρό, εκεί λίγο μετά τη μεταπολίτευση. Ναι.
γινόταν συναυλίες. Οπότε βγαίνει ένας, ήταν ένας μεγάλος μουσικοσυνθέτης, ναι, ήταν να δώσει μια συναυλία. Ξαφνικά την προηγούμενη συναυλία αρρωσταίνει ο ντράμερ. Βρίσκουν ένα ντράμερ με κλασική παιδεία από ορχήστρα. Του λένε: μπορείς να μάθεις τα τραγούδια μέχρι αύριο. Λέει αυτός: φυσικά και μπορώ και λοιπά. Όντως τα μαθαίνει. Πηγαίνει την άλλη μέρα στη συναυλία, αρχίζουν να παίζουν. Ξαφνικά ο ντράμερ, από ορχήστρα, να πούμε, ο σπουδαίος, μπαπα μπουπα μπαπα κοπανάει, του κάνει ο κιθαρίστας που ήταν ο επικεφαλής της ορχήστρας, σε παρακαλώ. Μετά από λίγο μπαπα μπουπα μπαπα, τέλος πάντων γίνεται διάλειμμα, τον πιάνει, του λέει: γιατί κοπανάς? Και του λέει ο εκείνος: αφού μου δίνει φόρτε ο μαέστρος. Και του λέει ο καθένας τη δουλειά του, εσύ τη δικιά σου και αυτός τη δικιά του. Και πήγαν όλα καλά και η συναυλία περαιώθηκε μέσα σε ωκεανό χειροκροτημάτων. Ο καθένας τη δουλειά του λοιπόν. Οι δημοσκόποι τη δικιά τους και ο κόσμος τη δικιά του. Θα το επαναλάβω. Ψηφίζουν και με τα πόδια οι άνθρωποι. Όταν βγαίνουν 2.000 άνθρωποι στα Ηλίσια μέρα μεσημέρι και δεν ήταν όλοι αυτοί οι ΣΥΡΙΖΑ, μην τρελαθούμε τώρα. Έχει και άλλα κόμματα αυτός ο τόπος. Λοιπόν, όταν βγαίνουν 2.000 άνθρωποι μέρα μεσημέρι στα Ηλίσια, την πιο κοιμήσικη γειτονιά όλου του Λεκανοπεδίου, κάτι σημαίνει αυτό. Τώρα. Πάμε να ανοίξουμε το φάκελο ενέργεια. Πάμε να υποδεχθούμε τον κύριο Νικόλαο Φαραντούρη, καθηγητή Ευρωπαϊκού Δικαίου και Διευθυντή του Μεταπτυχιακού Συνενέργεια στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Καλησπέρα σας, κύριε Φαραντούρη. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας πέρα. Μας. Χαίρομαι που ανταμώνουμε. Και εγώ χαίρομαι που έχω έτσι ένα τόσο ευγενή άνθρωπο στο πάνελ να συζητήσουμε. Φτιάξει μια καταπληκτική οικοδέσποινα και οικοδεσπότη αντίστοιχα. Κύριε Φαραντούρη. Ωραίο κούρεμα σήμερα. Το σύνηθες. Εντάξει, την προηγούμενη φορά σας είναι λίγο πιο φρεσκαρισμένος ο κύριος Φαραντούρης σε αυτή τη εβδομάδα, πράγματι. Έρχομαι από το νησί μου. Πάντα φρεσκαριζόμαστε όταν περνάμε. Δεν είναι τυχαία αυτά. Πάμε τώρα να ανοίξουμε την κουβέντα, κύριε Φαραντούρη. Τι έγινε? Τελικά η Γερμανία έβαλε πλαφόν στα δικά της, αλλά δεν επιτρέπει να πάρουμε πλαφόν όλοι οι υπόλοιποι, ή τέλος πάντων το έκανε με τρόπο τέτοιο που να είναι ανέφικτο? Πόσο καιρό συζητάμε, κυρία Γιάμαλη? Πάρα πολύ. Πολύ καιρό. Έχουν περάσει σύνοδοι κορυφής. Είμαστε ευτυχείς όταν δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε για τις προβλέψεις μας, τις δυσίωνες. Όχι βέβαια. Όμως, επειδή γνωρίζουμε την αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή γνωρίζουμε το ετερόκλητο πλήθος ενεργειακών πολιτικών, επειδή γνωρίζουμε τις διαφορετικές προτεραιότητες και τις ευαισθησίες και τις ανάγκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εδώ και 1,5 χρόνο μονότονα προειδοποιούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι έτοιμη να πάρει μια κοινή απόφαση προκειμένου να θωρακίσει νοικοκυριά και καταναλωτές, και συνεπώς αυτό που χρειάζεται είναι να μην εφησυχάζουμε και να σπεύσουμε να πάρουμε με μέτρα εμείς στο εσωτερικό μας. Πάμε να δούμε τι έγινε στις Βρυξέλλες. Στις Βρυξέλλες, στο ίδιο έργο θεατές ουσιαστικά, διότι εδώ και 1,5 χρόνο το Συμβούλιο Κορυφής των επικεφαλής των κρατών μελών παραπέμπει στην Κομισιόν. Η Κομισιόν προσπαθεί να καταθέσει μια πρόταση. Καταθέτει μια πρόταση στο Συμβούλιο Υπουργών, το οποίο δεν συμφωνεί και τη γυρίζει πίσω στην Κομισιόν. Η Κομισιόν επεξεργάζεται καινούριο σχέδιο πρότασης, το οποίο το ξαναφέρνει στο Συμβούλιο Κορυφής. Το Συμβούλιο Κορυφής παραγγέλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επεξεργαστεί καινούριο, επεξεργασμένο νέο σχέδιο, το οποίο το υποβάλλει στο Συμβούλιο Υπουργών. Και πάει λέγοντας: α, είναι να μην ξεχάσουμε και το Κοινοβούλιο. Είναι ο πρόεδρος του Εδεσαϊκού, έτσι. Ακριβώς. και να μην ξεχάσουμε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο είναι και αυτό βασικό αποφασιστικό νομοθετικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και πρέπει μετά το Συμβούλιο Υπουργών να συνενέσει, να συμφωνήσει, να συναποφασίσει. Αυτό που συνέβη χθες το είχαμε προαναγγείλει εδώ και πάρα πολύ καιρό, και από τούτο το φιλόξενο κανάλι σας και το στούντιο, ότι δηλαδή μην περιμένουμε πολλά, διότι είναι βαθιά διχασμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω διαφορετικών αναγκών. Η Γερμανία, για να τα κάνουμε λιανά, αυτή τη στιγμή ζητάει αλληλεγγύη. Ένας από τους τρεις κανονισμούς που έχει τεθεί στο τραπέζι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένας κανονισμός αλληλεγγύης. Σε τι? Στο φυσικό αέριο, σε περίπτωση που ξεμείνει μια χώρα. Ποια είναι αυτή η χώρα? Βασικά η Γερμανία. Γιατί να ξεμείνει? Διότι έχουν διακοπεί οι ροές φυσικού αερίου από τη Ρωσία, διότι κακώς, δική της επιλογή ήτανε, έβαλε όλα τις τα αυγά στο καλάθι του ρωσικού φυσικού αερίου και σήμερα προμηθεύεται φυσικό αέριο κυρίως από την Ολλανδία σε υγροποιημένη μορφή, και συνεπώς δεν την ενδιαφέρουν τα πλαφόν τόσο όσο η αδιάλειπτη ροή φυσικού αερίου. Εμάς όμως τι μας ενδιαφέρει, που μέχρι στιγμής έχουμε εξασφαλισμένη επάρκεια και δεν συμμερίζομαι τις κινδυνολογίες της κυβέρνησης εδώ σήμερα χάρη ηρωισμού, θα τα καταφέρουμε στο τέλος. Τι να καταφέρουμε? Το πρόβλημά μας δεν είναι το ζήτημα επάρκειας, το πρόβλημά μας εδώ στην Ελλάδα είναι το ζήτημα του ενεργειακού κόστους. Και δεν βλέπω κανένα να υδρώνει λίγο περισσότερο από όσο συνήθως για το ζήτημα του ενεργειακού κόστους. Άρα λοιπόν, στην Ευρώπη η Γερμανία θέλει επάρκεια, στην Ελλάδα
Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση θα έπρεπε να καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια για το ενεργειακό κόστος. Αλληλεγγύη όχι μόνο à la carte. Αλληλεγγύη όχι μόνο για τη Γερμανία, αλληλεγγύη όχι μόνο για την επάρκεια ενεργειακού εφοδιασμού της Γερμανίας. Εγώ είμαι και μικρό παιδί, θυμίστε μου λίγο. Όταν ζητάγαμε εμείς αλληλεγγύη από τους Γερμανούς, οι Γερμανοί με ποιο δάχτυλο μας δείχναν ακριβώς? Έχετε πάρα πολύ ήτανε δίκιο. Ήταν και πρωτοσέλιδο στην Bild. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η αλληλεγγύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να είναι ραμμένη και κομμένη στις ανάγκες ενός, δύο ή τριών κρατών μελών. Ή θα υπάρχει αλληλεγγύη εν συνόλο, in toto, όπως τα λέγαμε στα νομικά ή στα λατινικά, ή διαφορετικά αλληλεγγύη ως ένομο αγαθό, ως αγαθό που προστατεύεται από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και στο οποίο συμπίπτουν οι αρχηγοί των κρατών μελών και τα αποφασιστικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν νοείται. Τουλάχιστον, οι κρατούντες ας πάνε στις Βρυξέλλες και ας χτυπήσουν λίγο περισσότερο το τραπέζι, το δάχτυλο, το χέρι στο τραπέζι και να αξιώσουν αλληλεγγύη γενικότερα, στο σύνολο. Εγώ θα σας πω κάτι. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν σπεύσει πολύ νωρίς να πάρουν τα μέτρα που ταιριάζουν στο προφίλ τους. Εμείς από την αρχή, ήδη από το Σεπτέμβριο του 2021, να θυμίσουμε στους τηλεθεατές μας, είχαμε να αποθέσει όλες μας τις ελπίδες και τις προσδοκίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περπατούσαμε θυμίζοντας τους στίχους του Μανώλη Αναγνωστάτικη, κρατώντας μια σπίθα τρεμόσβησης στις υγρές μας παλάμες. Και περπατούσα μέσα στη νύχτα χωρίς να γνωρίζω κανένας και ούτε κανένας με γνώριζε στις Βρυξέλλες. Διότι απλούστατα, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να τη γνωρίζεις πώς λειτουργεί για να μπορέσεις να τη χειριστείς και να τη δαμάσεις. Εμείς προσερχόμασταν στα συμβούλια κορυφής, ο Έλληνας Πρωθυπουργός κάνοντας πομπόδεις δηλώσεις για το πλαφόν που εισηγείται. Το ανακαλύψαμε το πλαφόν το Μάρτιο. Μέχρι το Μάρτιο το πλαφόν ήταν ένα προστατευτικό μέτρο κρατικίστικου χαρακτήρα, το οποίο το ξορκίζαμε και το απαξιώναμε ως παρεμβατικό μέτρο. Το ανακαλύψαμε βέβαια όψιμα το Μάρτιο και από τότε το κάναμε καραμέλα ως δήθεν πρόταση της ελληνικής πλευράς. Λοιπόν, πλαφόν στα κέρδη της Electricité de France έχει βάλει ο Μακρόν από τον Οκτώβριο του 2021, 4%, όπως επίσης και άλλες χώρες. Αν πιστεύαμε στο πλαφόν, θα είχαμε εφαρμόσει πλαφόν στο εσωτερικό μας εδώ και πολύ καιρό. Να ρωτήσω κάτι ακόμα. Παρακαλώ. Έτσι, τελείως λαϊκά και του καφενείου που έλεγε ο κύριος Πανάκης προηγούμενος. Θα τη δαγκώσουμε την πιπεριά το χειμώνα? Εννοείται του κόστους. Αλλιώς δεν είμαστε σωστοί Ευρωπαίοι. Τα από ο κύριος Μπορέλ, ποιος ήτανε? Να σας πω. Υπάρχουν αυξομοιώσεις στις τιμές των πετρελοειδών, του φυσικού αερίου. Συγκυριακές. Μπορεί να δούμε μια πτώση σήμερα, μια άνοδο αργότερα. Όλα αυτά είναι δευτερεύοντα. Μεσοσταθμικά έχουμε μια τεράστια άνοδο εδώ και 1,5 χρόνο. Και στην Ελλάδα είναι ακόμη μεγαλύτερο για λόγους που έχουμε, ακόμη μεγαλύτερη άνοδος για λόγους που έχουμε αναλύσει. Λόγω των στρεβλώσεων, λόγω της ολιγοπωλιακής αγοράς, λόγω των δομικών προβλημάτων που υπάρχουν, λόγω της έλλειψης ελέγχων, λόγω της έλλειψης ρυθμιστικής παρέμβασης. Και ναι, οι τιμές είναι υψηλές και δυστυχώς αν δεν κάνουμε σοβαρές παρεμβάσεις θα παραμείνουν υψηλές, αλλά και κάτι ακόμα. Ακόμα και να πέσουν οι τιμές στο λογαριασμό που έρχεται στο σπίτι ή στην αντλία στο βενζινάδικο, αυτή η τεράστια κλιμάκωση που σημειώθηκε το προηγούμενο διάστημα και θα συνεχίσει να κλιμακώνεται και να υπάρχει, αντανακλάται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Να μην έχουμε ψευδαισθήσεις. Ολόκληρη αυτή η απουσία 1,5 έτους που συνεχίζεται σε μεγάλο βαθμό ρυθμιστικών παρεμβάσεων αντανακλάται και στο καλάθι του νοικοκυριού και στη μετακίνηση και στο φροντιστήριο του παιδιού και στο ρουχισμό και στην εστίαση και παντού. Διότι κατατρέχει ολόκληρη την οικονομία, ενσταλάζει σε ολόκληρη την οικονομία και φαίνεται μετά από 1-2 μήνες και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν, ναι, έχουμε ακόμα πολύ χρόνο μπροστά μας, ακόμα και αν αύριο έπεφταν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, η ακρίβεια θα συνέχισε για τους λόγους που σας περιέγραψα. Ελλείψη ρυθμιστικής παρέμβασης, κάνουν πάρτι οι αγορές, η σπέκουλα, τα χρηματιστήρια, οι φούσκες, η προεξόφληση κινδύνου, τα χρηματιστηριακά παιχνίδια, η εσχροκέρδεια. Τώρα, κύριε Φαραντούρη, ξέρετε, ο κόσμος στη χθεσινή δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ πρώτο θέμα είχε την ακρίβεια στην ενέργεια, μετά την ακρίβεια στα καύσιμα, μετά την ακρίβεια στα τρόφιμα.
δεν είναι άμεσο το να λύνεται κάτι. Από την άλλη, εδώ πανηγυρίζουμε που έχει το μείον ο λογαριασμός στο ρεύμα μας. Μείον τάδε. Δηλαδή, ήταν εγώ να πληρώσω, μου ήρθε ο λογαριασμός για 450 ευρώ καθαριστικός. Τελικά πληρώνω 200 και λέω και ευχαριστώ, ενώ παλιά πληρώνω 120. Όλο αυτό που συμβαίνει γύρω μας, τόσο σε σχέση με την ακρίβεια, όσο σε σχέση με τους θεσμούς, με το έλλειμμα δημοκρατίας, με την υποχώρηση του κοινωνικού κράτους, με κεκτημένα, το χαρακτηρίζω μυθριδατισμό. Μικρές, τοξικές, καθημερινές δόσεις, οι οποίες στο τέλος μας κάνουν να μην καταλαβαίνουμε το δηλητήριο. Όπως ο Μυθριδάτης, ο βασιλιάς, έπαιρνε μικρές τοξικές δόσεις δηλητηρίου για να μην δηλητηριαστεί όταν θα ερχόταν η ώρα. Λοιπόν, δηλητηριαζόμαστε καθημερινά και νομίζουμε ότι αυτή τη στιγμή, όταν κάποιος πετάει ψίχουλα και δίνει ελεημοσύνες, ότι ουσιαστικά παρεμβαίνει και μας σώζει στην τσέπη μας, στην εκπαίδευση, στους θεσμούς, στη δημοκρατία, στην πολυφωνία. Αυτό που συμβαίνει με την ακρίβεια, αυτό δηλαδή που καταγράφεται στους λογαριασμούς μας, είναι άνευ προηγουμένου. Έρχεται ένας λογαριασμός 2.000 και τα 1.000 ευρώ εμφανίζονται ως επιδότηση του κράτους. Και περιμένουν οι κυβερνώντες, ο κόσμος και οι καταναλωτές και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να δηλώσουν ευτυχείς για την ελεημοσύνη και την πλουσιοπάρουχη στήριξη του κράτους. Ουσιαστικά όμως με τον τρόπο αυτό επιδοτείται η εσχροκέρδεια, με τον τρόπο αυτό διαιωνίζεται το πρόβλημα και μπαίνουν από τη μία τσέπη χρήματα και βγαίνουν από την άλλη. Περί αυτού πρόκειται, διότι η επιδοματική πολιτική ούτε αποδίδει ούτε ανακουφίζει. Δεν μειώνεται η χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικού ρεύματος και ουσιαστικά ανακυκλώνονται τα δημόσια χρήματα τα οποία καταλήγουν σε ιδιωτικές τσέπες. Δεν είναι η λύση αυτή που αρμόζει. Δεν είναι η συνταγή για να τυθασεύσει κανείς την ακρίβεια. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πριν από 20 μέρες δημοσιοποίησε, 15-20 μέρες, δημοσιοποίησε ένα πίνακα ο οποίος εμφανίζει όλες τις ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες του κόσμου που βρέθηκαν έμπροσθεν φαινομένων ενεργειακής ακρίβειας. Το πρώτο πράγμα που έκαναν ήταν να μειώσουν τους έμεσους φόρους, κάτι για το οποίο μιλάμε και φωνάζουμε εδώ και τουλάχιστον 1,5 έτος. Δηλαδή, ειδικό φόρο κατανάλωσης και ΦΠΑ στα καύσιμα. Κομμουνιστές δεν είναι και αυτοί στο Δουνουτού, κύριε Φαραντούρη. Όλες οι χώρες. Το Δουνουτού καταγράφει μια πραγματικότητα. Ναι. Οι συνταγές του δεν είναι πάντα οι κατάλληλες. Σχεδόν ποτέ, θα σας έλεγα ποτέ, εγώ. Όμως η καταγραφή, έχει κάποια σημασία. Όταν λοιπόν ένας διεθνής οργανισμός ή η Παγκόσμια Τράπεζα ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή η Eurostat καταγράφει μεσοσταθμικά ως ακριβότερη χώρα στην τιμή χονδρεμπορικής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, ακόμα και αν η Ευρωπαϊκή Ένωση ή η Παγκόσμια Τράπεζα ή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν μας είναι αρεστά με τον τρόπο που λειτουργούν, η καταγραφή παραμένει στο τραπέζι και πρέπει να μας προβληματίσει. Μάλιστα. Κύριε Φαραντούρη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν απόψε κοντά μας. Καλό βράδυ, εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ήταν ο καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού στην Ενέργεια στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, κυρίες και κύριοι, ο κ. Νικόλαος Φαραντούρης. Πάμε τώρα σε διάλειμμα και επανερχόμαστε με ρεπόρτερ Ξανθάκη για κλείσιμο και χαβιάρι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, και τώρα οι δυο μας, κύριε Ξανθάκη. Μάλιστα. Λοιπόν. Ναι. Ακούω εγώ. Ακούς εσύ. Ναι. Θέλω να μου πεις, ναι, και από τη συζήτηση που προηγήθηκε, αν θεωρείς ότι μπορούμε να πάμε σε εκλογές με τόσο ψηλά ντεσιμπέλ. Αυτά δεν είναι τίποτα. Έχει ζήσει χειρότερα. Καλά τώρα. Θα ζήσουμε χειρότερα. Εμείς, να μην πω τη λέξη, τώρα είναι αντιτηλεοπτική. Εδώ έχουμε ζήσει το 85 που γίνονταν σημεία και τέραντα. Το 89, τρεις εκλογές. Έχαν η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος το έχει βαφτίσει βρώμικο 89. Μην τα ξεχνά. Εσύ σου να γέννητη. Λοιπόν, και άλλα θα δούμε. Αυτά δεν είναι τίποτα. Παρακαλώ, αν μείνουμε μόνο στις φωνές και να δείχνουμε με το δάχτυλο, θα είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Μην δούμε και τίποτα πιο βαριά πράγματα, γιατί όπως είδαμε η αστυνομία είναι σε ένα ανίστρο, έχει ανοίξει δύο φορές κεφάλια τις τελευταίες μέρες. Εντάξει. Αλλά δεν ανοίγει μύτη σε επίπεδο μυτιακό, ε. Τι να κάνουμε, αφού ως γνωστόν όλα ελέγχονται από την αντιπολίτευση.
Πόσες εφημερίδες, 3-4 ελέγχονται την αντιπολίτευση, έτσι δεν είχε πει ο Πρωθυπουργός. Κανένα κανάλι πανελλαδικής εμβέλειας. Είναι το κόντρα. Τώρα θα μπουν και άλλα στο χώρο. Αλήθεια είναι αυτό. Κάτι θα γίνει. Ναι. Περιφερειακά βέβαια, ανταγωνιστικά. Εμείς εδώ στην Ατάσσα. Δεν έχουμε ανάγκη. Εμείς. Να πω ένα τελευταίο. Έχουμε κερδίσει τη θέση μας στον κόσμο, ναι. Ωραία. Είναι κάτι που πέρασε σχετικώς απαρατήρητο. Το είδα την Κυριακή. Μου φαίνεται στο Βήμα, δεν είμαι και τόσο σίγουρος. Έγινε μία έρευνα από την ΜΚΟ Σεκούρ Ποπουλέρ και από το Ινστιτούτο Ύψος, ναι, για την επισφάλεια των πολιτών σε Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Γερμανία, Πολωνία και Ηνωμένο Βασίλειο. Επισφάλεια είναι άμα είσαι επί ξύλου κρεμάμενος. Και λέει λοιπόν, ένα προσδόκητο έξοδο θα μπορούσε να ανατρέψει απολύτως τον προϋπολογισμό σας. Να καεί το μοτέρ στο ψυγείο, έτσι, 2 εκατοστάρικα. Λοιπόν, λένε οι Γερμανοί 18%. Λένε οι Γάλλοι, Ιταλοί, Πολωνοί και οι Εγγλέζοι 20-25%. Οι Έλληνες 51%. Ένα στους δύο Έλληνες καίγεται το ψυγείο, άντε γεια σας. Βγαίνεις εκτός προϋπολογισμού, ναι, Χρήστο. Ναι, αν σου χαλάσει το αμάξι, αν στο ψυγείο. Παίρνει ένας τρελός, ένας παίρνει το προφυλακτήρα. Αυτό ακριβώς. Έχεις βγει εκτός. Λοιπόν, και ανατρέπεται απολύτως ο προϋπολογισμός. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Μετά αρχίζουμε, παίρνουμε τα δάνεια. Τώρα έχουν βγει οι τράπεζες, λέει πάρε δάνειο 5 χιλιάρικα. Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα. Δικτυακά, ναι, αυτά τα microloans που την Αγγλία την έχουν κάνει. Είναι η απόλυτη καταστροφή της Βρετανίας. Λοιπόν. Για να. Επειδή έχεις δίκιο και επειδή πράγματι βλέπω και εγώ αυτές τις διαφημίσεις, απλά θέλω να πω στις φίλες και στους φίλους ότι αν έχουν μια κάρτα την οποία δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν, αν έχουν πάρει ένα δανειάκι τέτοιου τύπου, δεν υπάρχει κατόφλι κάτω από το οποίο δεν σ' ακουμπάνε και δεν σου παίρνουν το μοναδικό σου περιουσιακό στοιχείο. Ακριβώς. Αν το έχεις και δεν πληρώνεις, θα στο πάρουνε. Και για να έχετε εικόνα, ο νέος πτωχευτικός που πέρασε το Σεπτέμβριο του 20 δεν παρέχει καμία προστασία. Ο εξαδικαστικός γίνεται συμβιβασμός μόνο εφόσον το θέλουν οι τράπεζες. Αν δεν το θέλουν, δεν γίνεται. Ποσοστό επιτυχίας εξοδικαστικού τα 2 χρόνια, για να μην ακούμε και τρέλες, είναι 3%. Το επισημαίνουν και οι ίδιοι οι γαλάζιοι βουλευτές στις επιτροπές που συμμετέχουν. Λοιπόν, και ο ιδιωτικός φορέας που θα φτιάξουν, ο οποίος θα αγοράζει τα σπίτια που έχουν κοκκινήσει. Και θα νοικιάζει μετά. Θα τους επιτρέπει, θα επιτρέπει, αν πληρείς τα κριτήρια τα εισοδηματικά, να μείνεις 12 χρόνια στο νίκη, να πληρώνεις. Ακριβώς. Και μετά το πέρας της 12ετίας, είτε θα το πληρώσεις από την αρχή, δεν μετράνε ούτε το τι είχες πληρώσει παλιά, ούτε τα 12 χρόνια που πλήρωνες νίκη. Θα το αγοράζεις λοιπόν από την αρχή με βάση την αντικειμενική αξία που θα έχει τότε. Αυτά τα λέμε για να μην σας πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Λοιπόν, πάμε να χαιρετήσουμε και τελειώσαμε. Μου. Νομίζω θα μπουκάρει και φορεία στο σπίτι για 5 εκατοστάρικα. Θα με πνίξει. Θα με πνίξει. Ξαναδείξε μια τελευταία φορά τον μπλουζάκι, σε παρακαλώ. Okay. Ναι, γιατί είναι και ελληνική η φίρμα, να βοηθήσουμε το ελληνικό χαβιάρι. Την πραγματική ελληνική αριστερά, είμαστε πατριώτες. Ρεπόρτερ Ξανθάκης, κυρίες και κύριοι, όχι από εδώ. Ρεπόρτερ Ξανθάκης, κυρίες και κύριοι, τον διαβάζετε στο New Post, τον διαβάζετε στα social media. Τον ευχαριστώ θερμά εγώ που ήταν απόψε κοντά πολύ. Μου, αλλά κυρίως, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε εσάς. Αύριο εδώ, 11 και 4, τον Dan, κλείνουμε δημοσιογραφικά την εβδομάδα. Καλό ξημέρωμα σε όλες και όλους. Γεια σας.